Πάντως είναι ανοιχτή, απλωμένη στο γήπεδο και οι δύο. Είναι αυτό που λέγαμε ότι περιμένουμε και από τους δύο καλό θέμα και πολύ γρήγορα η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω. Πλάγιο τώρα για την Κέρκυρα. Στην καρδιά της άμυνας διώχνει κανείς. Έρχεται να πιάσει. Εξαπίνει στην άμυνα των γηπεδούχων ο Ροντρίγκες και να ανοίξει το σκορ. Ξανά η προηγούμενη φάση. Η πρώτη κεφαλιά. Εδώ υπάρχει αρκετός χρόνος. Δεν διώχνει κανείς και ο Πελαγίας μπαίνει σφίνα και χρήζεται σκόρερ. Βενετίδης, λάθος. Ο Σκούφαλης βγαίνει γρήγορα στην επίθεση για την Κέρκυρα. Είναι σε θέση βολής. Έκανε το σουτ. 0-2 η Κέρκυρα. Ο Σκούφαλης που έτρεξε βρήκε μία από τις κάμερες του Α για να πανηγυρίσει το γκολ. Το λάθος από τον Βενετίδη και η πολύ γρήγορη επίθεση από την Κέρκυρα. Ο Σκούφαλης πήρε την μπάλα την ώρα που έπρεπε για να μην είναι offside. Έφτασε σε θέση βολής και νίκησε με τον τρόπο που βλέπετε τον Κοτσόλη. 0-2. Ξανά και ξανά ο τρόπος με τον οποίο η Κέρκυρα πήρε το δεύτερο της γκολ στο παιχνίδι. Θυμίζουμε σε ένα διάστημα που παίζει με παίχτη λιγότερο. Κόρνερ για τη Λάρισα με το Φωτάκι στη γωνία. Φωτάκι στην καρδιά της άμυνας. Κοσμοπολής πέναλτι τώρα για τη Λάρισα. Και κίτρινη κάρτα στον Σίκοφ από τον Αργυρόπουλο. Ξανά η προηγούμενη φάση. Παρκετός κόσμος με προτεταμένο το χέρι ο Σίκοφ. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι, ο Αργυρόπουλος δείχνει την άσπρη βούλα του πέναλτι και από το χαμένο πέναλτι της Κέρκυρας λίγο πριν πάμε σε ένα ακόμη, αυτή τη φορά για τη Λάρισα. Με το Δικόζη να πηγαίνει στην άσπρη βούλα, ο Δικόζης ο οποίος μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα έχει εκτελέσει άλλα τρία πέναλτι, ένα την πρώτη αγωνιστική, ένα τη δεύτερη και ένα στο παιχνίδι με τον Ιωνικό. Με απόλυτη ευστοχία για τον παίχτη της Λάρισας σε αυτά τα παιχνίδια που σας προαναφέραμε. Δικόζης 1-2. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αν μπορεί κάποιος να προσεγγίζει αντικειμενικά το κάθε παιχνίδι. Καμιά φορά είναι άγρια, όμως είναι η ομορφιά ενός αθλήματος λίγο πριν. Θα μπορούσε η Κέρκυρα με το πέναλτι του που εκτέλεσε ο Ροντρίγκες στα Σίλβα να κάνει το 0-3. Και αν και παίζει με παίχτη λιγότερο, να είναι πια αγκαλιά με τη νίκη. Δεν το κατάφερε και λίγο μετά ο Δικόζης με το εύστοχο πέναλτι έβαλε τη Λάρισα για τα καλά πια μέσα στο παιχνίδι. Φέρστερ, όλη η Κέρκυρα πίσω. Είναι λογικό, είμαστε πια στις καθυστερήσεις. Είναι αγκαλιά με μια πολύτιμη για αυτήν την νίκη. Κόσλεϊ βρίσκει το Κούκα, το σουτ 2-2. 2-2 για τη Λάρισα στις καθυστερήσεις. Ένα σπουδαίο παιχνίδι που έδειχνε ότι θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Το αποδεικνύει και στην πράξη. Η Λάρισα βρήκε τον τρόπο να διασπάσει την άμυνα της Κέρκυρας και με τον Κούγκα να κάνει το 2-2. Ζωζέ Κούγκα, πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Δεν μπορούσε εκεί να κάνει τίποτε άλλο πια ο Στιβέ.